Καλησπέρα σας. Η δεύτερη φορά σήμερα, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Σαν το σκύλο με το γάτο ή σαν το σκύλο με τον κάτο ενδεχομένως. Παρέα θα πάμε. Είναι η κομπή σαν το σκύλο με τον κάτο θα δείτε. Μέχρι και τις 7.30 Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Ωραία, χαλαρά, όμορφα, χιμπάρικα. Θα πάμε για μία ωρίτσα μαζί. Με... Φίλε, έχω να κάνω μια καταγγελία. Ακούγοντας την προηγούμενη εκπομπή και το μεταφέρω σαν μία ανοιχτή πρόσκληση προς τους διευθύνοντες αυτού του σταθμού, τους ηθήνοντες μάλλον. Όχι, δεν θα γίνει 2 ώρα εκπομπή. Όχι, αυτό θα γίνει από τον χρόνο. Εντάξει, αυτό έχει... Άμα θες εγώ δηλαδή το δίνω ένα μισάωρο, δεν έχω θέμα. Δηλαδή να μπαίνουμε 7 με 8, σούπερ. Ναι. Εμείς. Δεν θέλουν άλλο σκέτο και χαδαλιά, φιλέ. Πρέπει να θέσουμε αυτό το ζήτημα στη διοίκηση. Να το θέσουμε. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Καταρχάς, το βλέπω και από μένα. Ούτε εγώ μπορώ να το βλέπω πλέον άλλο. Με έχουν κουράσει. Αν δεν έρθει κάποιος να μας πει. Μου φέρνουν μια αρνητική προδιάθεση. Αν δεν έρθει κάποιος να μας πει, σταματήστε τους βάζετε, εγώ δεν μπορώ. Νικό, πρέπει να το θέσεις και εσύ φίλος ένα θέμα. Το θέτω εγώ δημοσίως. Για τους φίλους οι οποίοι ακούν την εκπομπή και ακούνε και την προηγούμενη εκπομπή, γιατί από αυτούς παίρνουμε LinkedIn. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Και έβαλε και γραμμές άλλο σήμερα από το δικό μας το ψωμάκι σήμερα θα είναι πικρό γιατί θα πρέπει να το βγάλουμε μόνοι μας, γιατί βγήκαν όλοι πριν. Δεν μπορούν άλλοι, δεν μπορούν άλλο σιώτα και χαρδαλιά. Ειδικά ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει αρχίσει να με εκτευρίζει πάρα πολύ. Σήμερα ήταν ήρεμος. Για μένα και μια μεγάλη μάζα του κύκλου μου γενικότερα. Κοίτα, ο Νίκος Χαρδαλιάς σήμερα ήταν ήρεμος. Χθες βγήκε τα ρούχα του γιατί απευθύνθηκε σε άτομα όπως εσέ. Ανευθυνότητας δηλαδή. Τα οποία πηγαίνουν έξω από τα μαγαζιά. Τάχα, take away, ποτό ανακαλύψαμε ξαφνικά. Εντάξει. Σε πλαστικό το πήραμε. Σε πλαστικό και καθόμαστε έξω από τα μαγαζιά όλοι και παίρνουμε ποτό. Δεν ήμασταν όλοι. Είχαμε τις αποστάσεις μεταξύ μας, το σκύλο μας πολύ ωραία. Ήπιαμε το ποτό μας. Μια χαρά. Α, ήταν και το σκυλί. Πάρα πολύ καιρό. Με πολλούς από αυτούς είχαμε βρεθεί πολύ καιρό. Δηλαδή δεν είχαμε βρεθεί καθόλου μες στην καραντίνα. Ναι. Ό,τι ήταν μέσα από Skype και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω. Και δύο ποτά. Και ποιο σκάνδαλο. Το υπερσκάνδαλο ότι δεν μπορούσαμε να πιούμε και ένα δεύτερο ποτό γιατί τι να κάνουν και άνθρωποι. 10.30 κλείδανε. Δηλαδή εδώ που δεν έχουν φτάσει στην οικονομία της χώρας. 10.30 ώρα έκλεινε το μαγαζί του. Δηλαδή είχε ο κόσμος να εξυπηρετήσει και έπρεπε να κλείσει. Μάρε παιδιά, λίγο ακόμα δεν μπορείτε να κρατηθείτε. Λίγο έλεγα τέσσερα ακόμα. Όχι, ρε φίλε, να σου πω δεν μπορώ να κρατηθώ. Δεν μπορώ να κρατηθώ όταν βλέπω πια το δάχτυλο έτσι. Δεν αντέχω άλλη ατομική ευθύνη. Έχω γκώσει από ατομική ευθύνη. Έχω γκώσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κάνει μια εβδομάδα ακόμα υπομονή, ρε. 10 μέρες. Βγες με ατομική ευθύνη και κούνα το δάχτυλο και στις ουρές της τράπεζας. Βγες κούνα το δάχτυλο και στις ουρές του σούπερ μάρκετ. Σωστό! Ωραία. Βεβαίως. Μη μου είσαι όλη την ώρα έτσι εκεί που σε παίρνει. Αυτό είναι που μου γυρνάει το μάτι εμένα πλέον. Και πολλούς άλλους. Δρυμή κατηγορία. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Τι αποστάσεις τηρούσαμε, ρε φίλε. Social distancing είχαμε. 2 μέτρα! Σήμερα όπου κινήθηκα πήγα σε 5 τράπεζες. Εντάξει, αναγκαστικά. Σε 5. Δεν έχουμε 5. Ναι, σε 3 τέλος πάντων. Παραδόξως τελείωσε μέσα 40 λεπτά. Εντυπωσιακό. Δηλαδή χαιρόμουν πάρα πολύ. Πήγες σε 3 τράπεζες. Σε 3 διαφορετικές τράπεζες. 3 διαφορετικά μαγαζιά. Ωραία, και κατάφερα να τελειώσω μέσα 40 λεπτά. Εκπληκτικό. Σε 2 μπήκα μέσα. Οι άλλοι ήταν από ATM. Τα λεφτά. Ναι, ναι. Κοίταξε, φίλε, όταν αναλαμβάνει λόγω καταστάσεων να είσαι ο αγγελιοφόρος της σύνταξης, έχει διάφορες δουλειές να κάνει. Κατάλαβε. Παίρνει και προμήθεια. Όχι. Για την καλή μου την καρδιά ώρα. Λοιπόν. Τη μανούλα μου. Και μπορώ να πω, δηλαδή, αυτή τη φορά σήμερα δεν μπορώ να πω ότι πέτυχα πολύ κόσμο. Ναι. Όντως, ήταν χαλαρά τα πράγματα. Ίσως να έπαιζε ρόλο το ότι ήμουνα και σε υποκαταστήματα εκτός του κέντρου, ρε παιδί μου. Τον προηγούμενο μήνα που ήμουν κοντά σε μένα γινόταν πανηγύρι. Σε όλες τις τράπεζες. Πανηγύρι όμως, έτσι, από έξω. Και από έξω δεν γινόταν πανηγύρι ηλικία. Από 31χρονους με σούπερ ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι γινόταν πανηγύρι ηλικία. Από μεγάλους ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τις αποστάσεις μου τις τηρώ. Την μάσκα μου που επιβάλλεται, τη φορούσα. Σήμερα ήμουν με μάσκα. Ναι. Τη φόρεσα. Ναι, αυτή τη χειρουργική καλή είναι. Δεν ενοχλεί πολύ. Δεν είναι πολύ. Ασφικτίζει λίγο. Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι, ήταν χαλαρή. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι εκείνη άσπρη. Είναι λίγο ζόρι. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αλλά αυτή η χειρουργική. Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου, οκ. Okay. Δεν ήταν ευχάριστο. Καλά. Αλλά δεν ήταν και κάτι που να πει πω, δεν την παλεύω, υποφέρω. Ναι. Έτσι. Τη μάσκα μου, τα γάντια μου που χρειάζεται. Δηλαδή, sorry ρε φίλε. Ωραία. 1,5 μήνα με στο σπίτι μου να. Έτσι, με το δάχτυλο. Πόση ατομική ευθύνη έκανε. Τι κρατάω πάλι. Σκασμένο. Χέρια, όχι. Χέρια τα πλένω. Αποστάσεις τηρώ, τη μάσκα τη φοράω εκεί που προβλέπεται, που το έχουμε μάθει αυτό το προβλέπεται, λες και είμαστε στο στρατό κάθε μέρα. Δεν προβλέπεται, προβλέπεται εκείνο, προβλέπεται το άλλο. Εντάξει. Περιμένε λίγο. Τι έγινε, Νικό.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικά κομπλέ. Εντάξει. Έγινε ένα τηλεφώνημα. Δεν ξέρουν ότι έχουμε εκπομπή. Δεν ξέρουν ότι έχουμε εκπομπή. Υψηλόβαθμοι κάποιοι. Yeah. 2-3-10-287-3-8 για ανοιχτές οι γραμμούλες για εσάς. FM και ενώ το μήνυμά στο 542-22. 0,62 χρέωση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Και έχουμε ήδη τον πρώτο φίλο, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. 1,05 λέω νεκτάριο. Για να δούμε. Γεια σας. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα σας. Ήταν φραγμένο. Θα μπορούσαν και φραγμένο τι είσαι εσύ. Ήταν για να το πω σε μια γειτονική γλώσσα. Ναι, γράλ. Δηλαδή μεταφράζεται σε δέλτα πι, δεν παίζεται, είναι στα βουλγαρικά. Ωραίο. Η γιαγιά μου ξέρει τι έλεγε. Σνάι, ναι, σνάι. Σνάι, ναι, σνάι. Το οποίο νομίζω είναι σέρβικο, νομίζω. Ή μπορεί να είναι και λίγο, Νίκο, ξέρεις, λίγο παραπάνω από μια χώρα που... Εγώ τον μπράτε ξέρω μόνο. Κάκος ή μπράτε και τέτοια, δε. Αυτά είναι σέρβικα. Σνάι, ναι, σνάι, είναι ξέρεις, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι ήταν σέρβικο ή αν ήταν... Η χώρα εδώ δίπλα, τα Σκόπια και τις γύρω περιοχές. Ναι. Λοιπόν, σας άκουσα που λέγατε που κουνούσε ο Χαρβαλιά στο χέρι και τα λοιπά και ο Έλληνας. Έλα, νεκτάρι, ξέρω, θα είσαι μαζί μου, φίλε αυτό. Θα είσαι μαζί μου, σε πιστεύω. Όταν, παιδιά, μοιράσαμε από εδώ και από εκεί 20 εκατομμύρια στα κανάλια. Mm-hmm. Εν μέσω πανδημίας. Ας το πούμε της ψεύτικης πανδημίας. Κατά τη γνώμη σας, σας το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι μια υποκειμενική άποψη. Όταν 3,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, παιδιά, εδώ θα τα πούμε όλα. Όταν 3,5 εκατομμύρια φέτος δεν θα πληρώσουν τα κέρδη πρώτα που φέρουν τα 7 μεγάλα κανάλια. Δηλαδή στην ουσία μοιραστήκαν άλλα 21 εκατομμύρια. Χαριστήκαν. Άλλα 20-21, 41 εκατομμύρια. Τα παλατζάρες ρε φίλε με τα προηγούμενα που δώσαν και τις άδειες. Για να σπέρνουν το φόβο! Μην το κοροϊδεύεις, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, δεν το κοροϊδεύω. Όταν σήμερα βγήκε ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, ο γιατρός το πρωί, ναι, σε μια πτέρυγα και τους νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί όταν δεν είμαι για κάτι σίγουρος δεν λέω, νομίζω ότι είναι γιος του Κούβελα χωρίς να είμαι σίγουρος, ναι, που λέει ότι όλα αυτά είναι αυτό που λέτε για φόβο και τα λοιπά, και όταν αποδεικνύεται πριν δύο μέρες, όταν λέει ο κύριος Τσιόδρας ότι όλους εμείς τους βάζαμε εκεί, όταν ο κόσμος θα βλέπει όλα αυτά, εσείς τι νομίζετε? Εντάξει, έκανε την υπομονή του Έλληνας, εντάξει. Φυσικά ο Έλληνας δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Και από Αθήνα που έχω πληροφορίες για τη μάσκα, εγώ που είπε ο φίλος προχθές ότι από τα μέσα Μαΐου μπορεί να την καταργήσει ο κόσμος, όταν βλέπει ότι ο απόγονος του γνωστού λίσταρχου μόλις έκανε τις μάσκες τον ενισχύουν, εντάξει, εσείς τι νομίζετε, δηλαδή ο κόσμος θα μείνει έτσι, παιδιά? Εδώ ρε φίλε δεν έχουμε δει μισή κουβέντα για αυτόν τον τύπο που λες, τον του απόγονου του λίσταρχου. Δεν έχουμε δει μισή κουβέντα για το τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο και παίζουν από χθες μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι επιτέθηκαν στον επιχειρηματία. Ο οποίος δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, πώς να σου πω, όχι απλά σου κουνάνε το δάχτυλο, σου λένε είσαι βλάκας. Κανονικά, είσαι ηλίθιος. Πριν λίγο ο Άδωνης είπε δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα. Είναι, ναι, όπως τον είπε ο Παπαδάκης, ο μεγαλύτερος κολοτούμπας. Έτσι το χαρακτήρισε. Όποιος διαφώνει, ας το πει. Τον έχει πολύ στον πινελίκ τον Άδωνη. Παπαδάκης δεν χαρίζει. Τον έχει πολύ στον πινελίκ. Α, παιδιά, τον είπε, είσαι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας. Και του λέω, γιατί με κάνεις? Έλεγε, θέλω να ακούω και τους κολοτούμπες. Έτσι ακριβώς. Σωστό, σωστό. Όταν πάμε κατά γράμμα ο Πόη, ο οποίος αποδείχτηκε ότι σε όλα το 2015 είναι εκτός, όταν ο Τραμπ αυτό που έκανε και είναι μαγιά του, λέει, εφόσον εμένα με λέγατε ψέματα. Γιατί, παιδιά, εγώ με είπε χθες, προχθές ένα άτομο που ακούγεται την εκπομπή, ότι οι μπασκετμπολίστες που παίζανε στην Κίνα ή και προς την Ευρώπη παραπονιόταν από Νοέμβριο ότι είχαν κάποια προβλήματα πρωτόγνωρα στη μέση τους, mm-hmm, και τώρα μαθαίνουμε ότι το πρώτο κρούσμα τελικά ήρθε από Γαλλία. Τι να πω, ρε παιδιά. Και μάλιστα υπάρχει βίντεο ενός Ιταλού που λέει ότι 96,3 από αυτούς που αναφέρθηκαν από κορονοϊό δεν από κορονοϊό. Εντάξει. Εγώ την μυρίστηκα εξ αρχής, όταν η πρώτη γυναίκα, γιατί στην αρχή, αν θυμάστε, πρώτα μια θύματα ήταν άντρες, ναι, και λέγαμε δεν αντέχουμε τις γυναίκες. Ναι. Όταν και από τους 36 δεσουλωμένους, μόνο 8 είναι γυναίκες. Όταν η πρώτη γυναίκα είπαν ότι είχε τρία ζάχαρο, ρε παιδιά, θεωρώ με τρία ζάχαρο ότι είσαι εντάξει. Αν πρόλαβα να... Αν δεν κάνω λάθος, ακούγοντας ερχόμενος εδώ, το μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο παίζει ακόμα Τσιόδρα και Χαρδαλιά, το Λίμπερο 7,4, νομίζω υπόθηκε από τα χείλη του κυρίου Τσιόδρα ότι το 97% των θυμάτων στη χώρα είχαν υποκείμενα νοσήματα ή ήταν άνω των 70 ετών. Το 97%.
Ναι. Σήμερα πήγε κάπως να τα μαζέψει και να πει να παρανοήσω για τα λοιπά. Παιδιά, εντάξει, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Εντάξει. Ο Άδωνης νομίζει ότι ο κόσμος είναι χαζός. Εντάξει. Έπεσε γραμμή στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί μην ξεχνάτε ο Άδωνης από πού προήλθε. Δεν έχει καμία σχέση με το νέο κόμμα. Και μάλιστα βάλτε YouTube και βίντεο το 2011 που έλεγε, αν εγώ, σας το έχω ξαναπεί, ότι αν εγώ πάω στη Νέα Δημοκρατία. Καλά μας κάνει ο Άδωνης. Καλά εξηγείται. Βγαίνει. Πόσους σταυρούς παίρνει κάθε φορά σε εκλογές? Πάνω από 100.000 σταυρούς παίρνει. Δεν είναι μόνο στο εκεί. Τον ψηφίζει κόσμος. Καλά κάνει. Παιδιά, επειδή έχω ασχοληθεί με την πολιτική παλιά, κατεβαίνουν οι βουλευτές, και μάλιστα είναι σχετικά μεγάλη περιφέρεια, και κατεβαίνει, ας πούμε, κάπου ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέω ένα παράδειγμα, ο οποίος είναι σίγουρος ότι θα εκλέγει. Ναι. Και μαζί μου τον Νίκο Παπαδόπουλο πάει και ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος δεν έχει ελπίδες εκλογές. Και λέει ο Παπαδόπουλος δικούς του, σε 10 άτομα δικά του, ρίξτε στο Μοσχοβίτη. Οι 8 θα ψηφίσουν Μοσχοβίτη. Ναι. Μετά ποιος πιστεύει ότι θα βγει ο Μοσχοβίτης? Ρε παιδί μου, εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Εγώ σου λέω ότι συγκεκριμένα για τον Άδωνη, ό,τι άποψη και να έχεις για το συγκεκριμένο. Να διακόψω λίγο. Έχει, παρακαλώ. Όχι, απλά να το αναφέρω για το τυπικό, για να είμαστε εντάξει. Όλοι καθαροί στον Άρη από κορονοϊό, γίνανε και τα τελευταία τεστ στους τελευταίους ποδοσφαιριστές. Όλοι μπαίνουν κανονικά στις προπονήσεις. Βγάλτε ρε κανένα θετικό τεστ να μην γίνει, να μην ξεκινήσουμε. Ξυπνήστε ρε. Τέλος πάντων. Αυτό που λέω εγώ νεκτάρι για το συγκεκριμένο, και όχι μόνο για αυτόν, για όλους. Για όσους μπορούν να έχουμε το πιο άποψη, είναι ότι δεν φυτεύτηκαν, έτσι. Έχουν ψηφιστεί. Δηλαδή, δείτε ο Αβγενάκης. Ο Αβγενάκης πώς βγήκε. Κατέβηκε το 12 με την τώρα, έφαγε τα μούτρα του και μετά, επειδή τον υποστηρίζουν κάποιοι εκεί, ως δεύτερη ως τρίτη επιλογή, γι' αυτό βγήκε. Παιδιά, αυτά έχει πολιτική. Ναι. Okay. Εγώ αυτό το οποίο έχει αρχίσει να με κουράζει και νομίζω έχει κουράσει και πολύ κόσμο, εγώ γενικά δεν μπορώ το να μου κουνάνε το δάχτυλο. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που με εκνευρίζει πολύ. Και επίσης δεν μπορώ αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με τον είτε έμεσο είτε άμεσο φόβο που σου περνάνε. Αυτό είναι που με εκνευρίζει. Το δάχτυλο και ο φόβος. Αυτό δεν μπορώ. Αυτό το κάνανε για να προσέχεις παραπάνω. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι το εγκρίνω. Εκτός από ένα κανάλι από αυτά που τους ευχαριστήκανε, που πήραν τα 41 εκατομμύρια με το έμεσο και άμεσο τρόπο, μόνο ένα κανάλι έπαιξε αυτό που είπε το στατιστικό ενός πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης που ασχολείται με τέτοια πράγματα, ότι ο κοροναϊός στην Ελλάδα φεύγει 13 Ιουλίου. Εγώ σας λέω, άντε να φύγει αργότερα, στο χειρότερο σενάριο να φύγει 25 με 28 Ιουλίου. Ναι. Φυσικά, εντάξει, αν γίνει, λέει, κάτι εξωπραγματικό. Διάβαζα την Κυριακή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο συγκεκριμένος, στην καθημερινή της Κυριακής, τον διάβαζα, έναν καθηγητή, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος είναι τέλη Μαΐου να υπάρχουν μηδενικά κρούσματα. Τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου ή τέλη Ιουνίου. Πολύ νωρίς είναι το τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου. Δηλαδή να έχουμε μέρες που έχουμε μηδέν, ρε παιδί μου. Ένας γιατρός που βγήκε και έκανε δηλώσεις σήμερα από την Αμερική, Έλληνας, είπε ότι μέχρι τις 13 Ιουλίου, λέει, η Ελλάδα θα έχει βγει εντελώς, λέει, από την κατάσταση. Είναι μακριά. Πάνω σε αυτό εδώ. Και παιδιά, επίσης, πολλοί έχουν κάνει πίσω τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει κάνει 267.000 μελέτες. Και είναι ο νούμερο ένα επιδημιολόγος Έλληνας παγκοσμίως. Ναι. Εντάξει, τα λίγο όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, εφόσον σήμερα πήραν στη Γερμανία απόφαση να αρχίσει η Μπουντεσλίγκα, η Ελλάδα κλασικά θα αρχίσει. Ανακοινώθηκε αυτό. Η Σάλκε έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι αποφασίστηκε. Πότε, 15 ή 22. Δεν είπαν, δεν γράφουν ημερομηνία, αλλά κάπου εκεί 15-22. Αποφάσισαν πάντως 100% για επανέναρξη. Okay. Και παιδιά, εφόσον σας είπα για τις μάσκες, σύγκρουση είχα πει 22 που ήταν για τις μάσκες, 23 θα αρχίσει. Και επειδή είπαν τώρα και για τα εστιατόρια και όλα αυτά κάτι, ναι, αναλόγως πώς θα βγει η ανακοίνωση σήμερα. Ίσως μία-δύο εβδομάδες θα ανοίξουν νωρίτερα οι εξωτερικοί χώροι, εννοείται. Ναι, για μία εβδομάδα έχω διαβάσει εγώ. Αρχικά πότε ήταν να ανοίξουν τα εστιατόρια? Μία Ιουνίου. Οι εξωτερικοί χώροι. Καφετέρειες και εστιατόρια. Τώρα μπορεί να πάει 18 ή 25 Μαΐου. Τέλος πάντων. Πιέζουν πολύ γι' αυτό. Δεν είναι ότι πιέζουν πολύ, παιδιά. Ό,τι πει η Γερμανία, αν η Γερμανία πει να ανοίξουν 15 Ιουλίου, θα ανοίξουν 15 Ιουλίου. Δεν έχει άλλο. Ο ακροατής του κλάδου. Έτσι είναι. Μάσκες, έτσι είναι. 22 Απριλίου είπαν οι Γερμανοί υποχρεωτική μάσκα, 23 απλά στην Ελλάδα. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, οι αριθμοί που βλέπουμε τώρα για τα νούμερα που ανακοινώνουν καθημερινά ο Τσιόδρας με τον Χαρβαλιά είναι αποτελέσματα της κατάστασης που υπήρχε των προηγούμενων εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της κατάστασης που είμαστε τώρα από τη Δευτέρα θα φανούν μετά από 10 μέρες. Okay. Σήμερα είπαν για 21 κρούσματα, αλλά λένε τα 11 ήταν σε μια ιατρική μονάδα. Και μόνο ένα θάνατο. Η μονάδα, λέει, ενόπλων δυνάμεων σε στρατόπεδο ήταν. Ωραία. Λογικά.
Ωραία. Άμα αυτοί ήρθαν με κάποιους άλλους σε επαφή, από αυτούς που μεταφέρουν από εδώ και από εκεί, από τη Μόρια, όλους αυτούς, χθες, και ο κόσμος φάνηκε χθες την ένδεσα που ξεσηκώθηκε και έβαλε φωτιά σε αυτό το ξενοδοχείο που θα φιλοξενούσε τους λεγόμενους μετανάστες που τους λένε και το οποίο ήταν υπερχρεωμένος αυτός που θα τους φιλοξενούσε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, καλή σας καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τώρα που είπαμε για στρατό εντωμεταξύ. Φαντάζεσαι να είσαι στρατό τώρα. Πέτυχα, αυτό το διάστημα. Πέτυχα άτομο το οποίο απολύθηκε τις πρώτες μέρες του κορονοϊού. Ευτυχώς γι' αυτόν. Ήταν σώθηκε ο εγκέφαλός του. Ειδικές δυνάμεις εκεί πέρα, Αργεντίνα ήταν. Και του λέω, τι κάνατε δηλαδή με αυτή την κατάσταση τα λοιπά. Τίποτα λέει, ήταν η χαρά λέει ολονών. Δηλαδή κάποιοι δεν το εκμεταλλεύονταν. Ήταν λέει ένας που ήταν έξω με άδεια λέει, γύρισε λέει και είπε το ίδιο βράδυ, α, δεν νιώθω καλά, έχω συμπτώματα και τέτοια. Και την άλλη μέρα το στέλνω πάλι σπίτι του λέει. Γεια σας. Εννοείται. Δεν είχε τίποτα. Εννοείται. Εγώ σου λέω στο κομμάτι που θα είχε να κάνει με όλη την παραφιλολογία που υπάρχει με στο στρατόπεδο. Δηλαδή που γίνεται, μπορεί να γίνει παραφιλολογία για οποιαδήποτε βλακεία. Τώρα πόσο για ένα θέμα που σημαντικό ρε παιδί μου. Σκέψω τι φίδι έχει μοιραστεί μέσα στο στρατόπεδο και σκέψω ότι έκατσε. Στο ξεκίνημα, το ξεκίνημα του κορονοϊού ήταν κάπου εκεί στο τέλος του Εύρου. Δηλαδή υπήρχε παρατεταμένο διάστημα φιδεμπορίας φουλ. Δηλαδή πρέπει να πήγε το φίδι 5 μήνες, 3 μήνες, 4 πρέπει να πήγε γόνα. Και λέει, μου λέει, οι αξιωματικοί τώρα κλπ. Και οι εκπαιδευτές, ας πούμε, δεν ρισκάρουν. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι κάποιοι μπορεί να το κάνουν και μουσαντό, οκ, okay, αλλά δεν μπορούν να παίξουν με τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και άμα δουν ότι κάποιος λέει, όχι ότι είναι, λέει, α, φύγε κατευθείαν. Έχω λίγο πυρετό, α, δίχω και τέτοια. Γεια σας την άλλη μέρα. Ναι, ρε, εννοείται. Καλύτερη περίπτωση για να πας στο δάσος. Και αγόρι μου και όποτε είναι και να μας ενημερώσεις και τέτοια και μη βιαστείς και τέτοια πράγματα. Στην Κύπρο, ας πούμε, μου είπαν ότι τους έχουν μοιράσει και η μισή είναι μια εβδομάδα μέσα και η άλλη είναι μια εβδομάδα έξω. Και πάει, ρε παιδί μου, έτσι να αλλάξει. Είναι η εποχή ακόμα, Νίκο, που δεν υπάρχει εμπλοκή. Το καλοκαίρι όμως υπάρχουν διάφορες εμπλοκές. Καλά το καλοκαίρι. Ναι. Σταδιακή χαλάρωση στο μέτρο στο Βέλγιο βλέπουμε εδώ πέρα. Σκάιπ, Βρυξέλλες, μάλιστα. Οπότε Γερμανία θα έχουμε στα κοντά. Ναι, ναι, ναι. Κάπου και νομίζω Σαββατοκύριακο αυτό ξεκινάνε οι γνωστοί ποδοσφαιρομάνα νήσι Φερόες. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε σε αυτό το μέρος. Είναι καταπληκτικό, φίλε, δεν υπάρχει. Είναι φοβερό μέρος. Και νομίζω ξεκινάει και στην Κορέα. Έχουμε, έχουμε να παίξουμε στοίχημα. Συνεχίζει η τίμια Λευκορωσία. Δεν έχω παίξει καθόλου. Αλλά τώρα εντάξει. Δηλαδή η Γερμανία θα αρχίσει λίγο να κυνηγεί το στοιχηματικό κομμάτι. Ρε, γιατί εντάξει, όπως και το κάνουμε. Γιατί Αριστοτέλη που μπορεί να ακούσει κιόλας πόσο Νικαράγουα να παίξει ο κόσμος πλέον. Δηλαδή. Νικαράγουα, χθες με εξηγούσε ένα σκηνικό με τέτοιο. Με φρουτάκια. Γράφουν για φρουτάκια. Τι γράφει για φρουτάκια. 400 λέξεις. Τι γράφει αυτό. Τι να σε πω τώρα, άσερε. Μπουκοφράγκε τέτοια, δεν σημαίνει το παρικύρι τώρα. Μπουκοφράγκε. Άσερε σου λέω τώρα, δεν υπάρχει. Κατάρε, φίλε. Ναι, μπασταρέθηκε και κλαίγαμε τώρα. Δεν ξέρω. Άρα μισά φρουτάκια. Άσερε σου λέω τώρα. Η κατάσταση είναι δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Άντε, μη κουνά από το δάχτυλο. Φτάνει, εντάξει, έχουμε τεντώσει. Τα φιλιά μα με τα ράδε, φίλοι μα. Έχουμε τεντώσει, ρε φίλε. 30 νομίζω. Για να γράφει για φρουτάκια. Άσε λίγο τον ταλαβέρι να γίνει σιγά σιγά. 30 νομίζω Μαΐου ξεκινάει η Κροατία. Κάπου πήρε το μάτι μου και αυτή. Δεν ξέρω τώρα αυτή η τάση που υπάρχει να ξεκινήσουν πρωταθλήματα Γερμανίες, Κροατίες κτλ. Αν θα επηρεάσει τη Γαλλία για παράδειγμα ή την Ολλανδία. Όχι, ρε φίλε, αφού αυτή τελείωσε. Τελείωσαν, φίλε. Ανακοινώθηκε. Μπήκε σφραγίδα, τελείωσε. Το Βέλγιο, και το Βέλγιο κάπου είδα. Το Βέλγιο ότι... είπε μέχρι 31 Ιουλίου. Δεν πήρε απόφαση για να διακοπή. Ναι, και δεν το αλλάζει. Μέχρι 31 Ιουλίου. Άρα τέλος. Άντε ρε παιδιά, πάρετε και εδώ. Μην το καταστρέψετε άλλο τώρα. Μην θέλετε πάλι και τέτοιο. Τεστ κορονοϊού. Ξυπνήστε, βγάλτε έναν. Αν και μας είναι και λίγο μούφα, δεν πειράζει. Μα συμφέρει. Έλα. Και θα πρέπει να θέλουμε από τη μία βέβαια να γίνει. Γιατί αυτό πουλάμε στην ουσία. Εντάξει. Ναι. Okay. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Ναι, αλλά κοίταξε Νίκο, να σου πω λίγο κάτι. Αν το δεις από τη δική μας την πλευρά. Ναι, ναι. Το κομμάτι το οποίο χάθηκε ως ψωμάκι Μάρτιο. Απρίλιο, Μάιο, τρεις μήνες, Χάθηκε πολύ ψωμί. Ναι. Μπορεί να. Δεν θα ισοσκελιστεί, οκ, okay, αλλά μπορεί να μετριαστεί με Ιούνιο-Ιούλιο. Γιατί εκεί θα πάμε, δεν είναι. Αν πούμε ότι ξεκινάμε κάπου και δεν θα είμαστε Ιούνιο-Ιούλιο. Αν ξεκινήσουμε μέχρι 14 Ιουνίου, γιατί είχαν πει ότι αν θέλετε, παιδιά, να παίξουμε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε το αργότερο μέχρι 14 Ιουνίου. Αν δεν υπάρχει 30 Ιουνίου, 31. Να ξεκινήσουμε. Πολύ αργά. Δεν προλαβαίνει, δεν βγαίνει.
Να ξεκινήσει 14 Ιουνίου, θες 40 μέρες για να παίξει playoff και κύπελο. Ναι. Και τελικό κύπελο 18 Ιουλίου. Για να τελειώσει 30 Ιουλίου, ναι. Σωστά. Και μετά θα κάτσει 10 μέρες βαριά και άντε πάμε πάλι μετά. Προετοιμασίες, Ευρώπη και εδώ στο και θα έχει πράγμα. Τι Ευρώπη, ρε φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Η Ευρώπη, οι γύροι που μπαίνουν οι ομάδες μας είναι τέλη Ιουλίου. Ο Πάοκ πέρσι έπαιζε προκριματικό, έπαιξε με τον. Κάτσε, περίμενε. Ναι, και ο Ολυμπιακός. Όχι, πέρσι ο Πάοκ έπαιξε μόνο τον Άγιαξ. Ή πρόπερσι, ποτέ ο Άρης, για παράδειγμα, δεύτερο προγραμματικό Europa πέρσι είχε παίξει πρώτο μάτς τέλη Ιουλίου. Ναι, αυτό σου λέω. Θα μου πεις, μπορεί και ο UEFA να το πάει πιο πίσω. Οκ. Okay. Ναι. Θα το πάει λίγο πιο μετά. Αλλά... τρίτο προγραμματικό είχε παίξει επαναληπτικό 15 Αυγούστου, ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι, ναι. Και play-off είναι. Ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Θα πάνε πίσω τώρα όλα αυτά, οκ. Okay. Αλλά το θέμα και αυτό που το συζητούν και οι ομάδες είναι το εξής. Πώς θα παίξουν οι παίκτες μπάλα με τέτοιες θερμοκρασίες και υγρασία που έχει στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, ειδικά για Αθήνα, ας πούμε, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ, πραγματικά. Δηλαδή, οι οργανισμοί τους θα είναι έτσι, δύο μήνες κάθονταν. Οι παίκτες χαίρονται πάρα πολύ, το θέλουν πάρα πολύ αυτό. Λέει, από τη μια χαίρονται που επιστρέφουν ξανά να κάνουν λίγο μπάλα, λίγο προπονήσεις κτλ. Αλλά από την άλλη, μέσα στο μυαλό τους, πίσω μέρος στο μυαλό τους, υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα. Με την όλη κατάσταση, με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν το καλοκαίρι. Είναι και αυτά ζητήματα που τα σκέφτονται. Πάντως, επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, στον Άρη καθαρεί όλο τον κορονοϊό. Το κορονοβιρούστι που λέει και ο Τσουβέλλας. Κανονικά στις προπονήσεις όλοι κομπλέ επιστρέφουνε. Τα παιδιά μας προσέχανε λογικά σε αυτό το διάστημα, δεν κολλήσανε. Ακολουθούσαν και αυτοί. Αυτή θα ήταν μια ωραία ερώτηση αν βλέπανε, φίλε, το Χαρδαλιά και τον Τζιόδρα κατά απόγευμα. Ποιοι αυτοί? Οι ποδοσφαιριστές. Δεν θα ξέρουν ποιοι είναι. Θα τους μάθανε μια-δύο-τρεις τώρα. Είναι σίγουρος. Εντάξει. Γιατί του Άρη τουλάχιστον σε κάτι δηλώσει που κάνανε στο εξωτερικό. Λέγανε ότι κάθε μέρα μας ενημερώνουν για το τι γίνεται και τα λοιπά, το ένα, το άλλο. Και άλλα είπαν οι παίκτες του Άρη στον εξωτερικό, Νικόλα, δεν τα λέτε. Είπανε, αφού τα δίψευσε, λέει. Τα έγραψε ο άλλος, λέει όπως θέλει. Πάλι! Όλοι όπως θέλουν τα γράφουν, δεν είναι, Νίκο, τι γίνεται. Ο Λάρσον είπε που είπε τελευταίο μισθό που πήρε κανονικά τον Οκτώβριο. Άλλο μισθό, άλλη δόση. Ρε εσύ, πρόεδρε. Άλλο μισθό, άλλη δόση. Χριστούγεννα. Πιστεύεις ότι αν ο Λάρσον ήταν απλήρωτος από τον Οκτώβριο θα ήταν έτσι, εγώ. Λάρσον. Είχε έρθει πέρσι τον Ιανουάριο στον Άρη. Ναι. Μέσα σεζόν. Okay. Τον Ιανουάριο. Okay. Έχει ένα χρόνο. Δύσκολο το βλέπω να συνεχίζει. Λέω και αυτό. Λέω εγώ. Νίκο, πολλές αλλαγές πρέπει να κάνεις τον χρόνο, φίλε. Σφιχτώσεις. Δεν είναι θέμα ότι. Πας για τέτοιο. Δεν ψήνονται στον Άρη. Είναι extreme makeover. Δεν ψήνεται ο παίχτης. Και αν αλλάξει προπονητή. Πολύ ότι να είναι η χρονιά από τον χρόνο. Εντάξει, κατάλαβα. Γιατί μην κάνω. Ας κάνω καινούργια ομάδα. Okay, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Μήπως το ξέρεις εσύ. Ναι. Παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνίες ή δανεισμούς μέχρι τέλη Ιουνίου. Θα δοθεί παράταση. Θα μερμηνήσει η UEFA. Υπάρχει νέο συμβόλαιο, θα υπάρξει. Πώς θα γίνει αυτό. Η UEFA θα βρει έναν τρόπο να δοθεί μια παράταση για αυτούς. Ο Βέλεθ, ας πούμε, έχει προγράψει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει. Ο Βέλεθ έχει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι 30 Ιουνίου. Σωστά. Όπως όλοι όταν λίγο το θα δοθεί μια παράταση. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτό. Ο Μίσης είναι δανεικός από την Sporting Λισαβόνας μέχρι 30 Ιουνίου. Ναι, δεν γίνεται να πει α, επιστρέφω, καθώς δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Δεν μπορεί να επιστρέψει αυτό, δεν σου λέω ότι επιστρέφει, όχι, αλλά το τυπικό ποιο είναι. Θα πρέπει να μεριμνήσει UEFA για αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Για να το τακτοποιήσει και να πει ότι όσο μέχρι να τελειώσει τη φετινή σεζόν, οι παίκτες που είτε έχουν συμφωνήσει με άλλες ομάδες είτε μένουν ελεύθεροι, θα πρέπει να συνεχίσουν αυτές τις ομάδες. Τώρα εκεί βέβαια μπαίνει και άλλο κομμάτι. Δηλαδή ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχει και η ασφάλιση των ποδοσφαιριστών να καλύπτουν και μην τραυματιστούν, ας πούμε, μετά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Μην πάθουν τίποτα. Διάφορα πράγματα. Είναι σύνθετο το κομμάτι της επιστροφής. Δεν είναι μόνο το να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε α, επιστρέφουμε να παίξουμε μπάλα και να μπούμε στο γήπεδο. Είναι πολλά πράγματα. Υπάρχει ακόμα στον αέρα το θέμα της μείωσης των συμβολέων. Οι παίκτες λένε άλλα, οι ομάδες λένε άλλα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση πάντως. Ναι, αλλά πρέπει να καταλήξουν κάπου. Ναι. Αυτό συμφωνώ. Είναι το θέμα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Συμφωνώ. Τα ζήτημα θα γίνουν τηλεοπτικά. Θα πάρει όλα. Όχι. Όχι. Για να πάρεις όλα. Γιατί όχι. Η ΝΑΟ μέχρι πού έχει πληρώσει. Μέχρι πότε. Μέχρι Φλεβάρι έχει πληρώσει. Οκ. Okay. Μάρτιο-Απρίλιο. Εντάξει. Τι να σου πω. Αυτό είναι. Δεν θα τα πάρεις όλα. Πιστεύω θα πάρεις ένα ποσό μειωμένο. Περίμενα. Αν πάμε σε μια μείωση και των συμβολέων, οκ. Okay, αλλά η ΝΑΟ θα τα δείξει. Ίσως πάλι όλα τα παιχνίδια. Τι να σου πω, ρε φίλε. Είναι σύνθετο το ζήτημα, παιδιά. Όχι, δεν είναι απλά σύνθετο. Είναι ό,τι να είναι το ζήτημα. Αλλά από τη στιγμή που παίρνει απόφαση να ξαναπέξει, πρέπει όλα αυτά να βρει τρόπο να τα λύσει. Τώρα, το αν μπορεί να το κάνει, είναι μια άλλη κουβέντα. Οκ. Okay. Πρέπει να βρει τρόπο πάντως να το λύσει. Από τη μια.
είναι καλό γιατί θα έχουμε όλοι να ασχολιόμαστε με κάτι. Οκ, okay. Εμένα μου του πάει που θα γίνει σε άδεια γήπεδα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει. Αυτό θα πρέπει, εκτό ότι δεν μπορεί να αποφύγει, φίλε. Και του χρόνου θα είναι μια. Θα πρέπει να το ζήσει σίγουρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Στο μπάσκετ, πότε ήταν, πριν δύο εβδομάδες που λέγανε ότι μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο δεν. Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μπάσκετ. Αυτό ο τύπο από το. Διάβαζα τον πρόεδρο του Βελγικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Το οποίο δεν είναι τόσο χάλιο όσο νομίζετε, είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα. Ναι. Με κανονικές ομάδες, κανονικά γήπεδα που πληρώνουν, με ξένους καλούς και δεν συμμαζεύεται. Και έλεγε ότι εμείς, αν δεν έχουμε κόσμο, δεν θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια σκέψη στο Βέλγιο ότι αν ρε παιδί μου θα επιτρέπεται να έχει κόσμο στα κλειστά γήπεδα μετά τα Χριστούγεννα, θα ξεκινήσουμε μετά τα Χριστούγεννα. Καταλαβες. Ναι. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, όλοι βλέπουν και κάνουν ουσιαστικά. Υπάρχει και αυτή η τέτοια που η άποψη που διάβαζα σήμερα που έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Θα μου πει στο Βέλγιο, έχουν γήπεδα που γεμίζουν, όντως έτσι είναι και λειτουργούν. Πολύ εύκολο τι κάνει αυτή η μάσκα, ρε φίλε. Τόσο εύκολο είναι. Το έχω δει και από άλλους. Okay. Mortal Kombat. Με αυτό θα πούμε μετά από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Ναι, ρε, αγόρι, 7 λίγο, φτάσαμε, άρα. Μείνετε εδώ. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Δεύτερο κομμάτι της σημερινής υποποίησης, θα το σκύλω με το γάτο, θα το σκύλω με τον κάτω ενδεχομένως και είπε προϋποθέτει. Νίκος Μασκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα υπό τους ήχους του soundtrack του Mortal Kombat, το οποίο η δικιά μας γενιά ιδιαίτερα το έχει ζήσει πάρα πολύ και με τις ταινίες που βγαίνανε και σαν παιχνίδι αρχικά. Το παιχνίδι κυρίως, ναι. Ναι. Το παιχνίδι, το Mortal Kombat, εγώ πρώτη φορά το παίξα σε Sega. Σε Sega, εγώ νομίζω σε Game Boy, αν δεν κάνω λάθος. Game Boy είχα μόνο Pokémon. Νομίζω πως το έπαιζα στο Game Boy της αδερφής μου, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Στο Mortal Kombat ήταν ο Sub-Zero και Sub-Zero, ο... ναι. Και ο Raiden που είχε, που ήταν... Ο Raiden, ο Μπάρμπας, εκείνος με τους κεραυνούς. Ο Johnny Cage, πώς λεγόταν εκείνος. Ένα τριγωνικό καπέλο, ρε φίλε, Raiden. Ναι, 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 Raiden. Ο Sub-Zero. Sub-Zero, ο Liu Kang. Ο Liu Kang, ναι, οκ, okay, άλλοι. Δύο αδέρφια δεν ήταν που είχαν περίπου το ίδιο. Έτσι, νομίζω Game Boy ήταν. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, γεια σας, κύριε. Τι κάνετε, καλά είστε. Εξαίσια. Ή προσπαθείτε να είστε καλά, τι από τα δύο. Το παλεύουμε όσο μπορούμε. Α, αυτό είναι ευχάριστο, ευχάριστο. Το παλεύουμε όσο εγώ μπορούμε. Λοιπόν σήμερα βγήκα για να οικονομήσω. Όπα. Και. Ναι. Ναι, 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 ναι. Έχω, για να καταλάβεις, σε 3 ώρες δουλειάς ναι. Έκανα 2 ολόκληρες κούρσες. Ωραία. Είναι αυτό που πρέπει να βάζουμε και ένα άτομο μέσα, έτσι. Δεύτερο δεν μπορούμε να πάρουμε. Ναι, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία αυτό από τα πολύ πετυχημένα που έχουν υπαρθεί. Βέβαια. Ευτυχώς λέει επιτρέπεται να μπει μαμά με το παιδί μέσα. Α, το ανήλικο παιδί, βέβαια, έτσι εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Πάλι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι, κοίταξε, είναι ένα σύμπλεγμα Harvard, Yale και MIT. MIT, πώς το λένε αυτό το. Τη μηχανική στο πανεπιστήμιο, δηλαδή μας άκουσε της Αμερικής. Δηλαδή, τέτοιο μυαλό να το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Ματσατσούτσες. Να, να τα πούμε. Στα αρχαία ελληνικά. Άμα έχεις κάνει, Φίλιππα, άμα έχεις κάνει επιστήμιο. Ναι, αν έχεις επίπεδο και υπόβαθρο, το δείχνεις. Πρέπει να το δείχνεις. Είσαι αναγκασμένος να το δείξεις. Δεν είναι ό,τι και ό,τι και ό,τι. Πιέζομαι να το δείξω. Δεν είναι, δηλαδή. Βγαίνει μέσα από πίεση. Το Βέλγιο τι είπε από τέλη Δεκεμβρίου σκέφτονται να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα τους. Στο ποδόσφαιρο πήραν μια απόφαση ότι τα πάντα μένουν κλειστά μέχρι 31 Ιουλίου. Το ανακοίνωσε νομίζω ή ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Αθλητισμού, κάτι τέτοιο. Οπότε η λογική λέει ότι ποδόσφαιρο τέλος για φέτος το Βέλγιο. Δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν, Αύγουστο, 1 Αυγούστου, δύσκολο. Ναι. Με την UEFA τι κάνουν αυτοί όμως. Μα η UEFA πλέον σου έχει δώσει το. Έχει δώσει το πράσινο φως. Να πάρεις και τέτοια απόφαση από τη στιγμή που υπάρχουν λόγοι υγείας. Ναι, λόγοι όχι, με τις διοργανώσεις τι κάνεις. Λες το πρωτάθλημα το UEFA και το Champions League. Και λες βέβαια τώρα ποιος ήταν πρώτος. Αυτά είναι στη βαθμολογία, την επικυρώνεις και τελείωσε. Ναι. Και πάνε μετά και παίζει ο πρώτος, ξέρω εγώ, παίζει εκεί, ο δεύτερος παίζει εκεί, ο τρίτος παίζει αλλού. Η UEFA είχε βγάλει μια ανακοίνωση πριν δύο εβδομάδες και είχε πει το εξής, ότι αν αποφασίσουν κάποιες χώρες ότι τα πρωταθλήματά τους δεν μπορούν να συνεχιστούν για λόγους υγείας ή για οικονομικούς λόγους. Απλά στην ουσία αυτό το οποίο είπε είναι πείτε μας ποιοι θα είναι στην Ευρώπη. Ακριβώς. Και τελείωσε.
Δηλαδή εκεί τα Γατά και οι Βέλγοι δεν έχουν μπέους και τέτοια πράγματα να κάνουν αγωγές κοντά τις αγωγές σε συμβούλια επικρατείας. Στη Γαλλία παίζει αυτό. Μην το κοροϊδεύεις. Στη Γαλλία παίζει. Δηλαδή η Λιόν. Έχει πάει σε δικαστήριο και νομίζω και μια ομάδα που πέφτει, δεν θυμάμαι πια. Έχει το Λουζ. Όχι του Λουζ, όχι, μια άλλη. Ήθελε να προσφύγει τέλος πάντων για να ψάξει από εκεί. Πήγε ο Κουλούρη στην έξοδο του Λουζ. Φίλε, δεν έπεσε κανονικά στα χαρτιά, τι έκανε. Χάρτη ρηπτός. Τέλος πάντων. Ναι, ρε, εντάξει, γιατί τώρα κοίταξε, αναμαρτία τώρα. Δηλαδή τώρα, εσύ τώρα μπορεί να είσαι 10ο στρατό και να λες: έχω άλλες 10 αγωνιστικές. Μπορεί να προλάβω να σωθώ. Γιατί να μην σωθώ, δηλαδή. Σωστά. Δεν κατάλαβα. Στον μπάσκετ, α πούμε, κάποιοι λένε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ρίξει του δύο τελευταίου, για παράδειγμα. Μπορεί να σώνονταν, λένε κάποιοι. Ο Άρης θα σωνότανε. Καλά. Okay. Λέει κοινή γνώμη. Και ο Πάκος σώνονταν. Καλά. Και ποιο θα πέφτει. Καλή ερώτηση. Γιατί και οι άλλοι κάναν νίκες περίεργες. Ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι δεν μπορεί το ελληνικό μπάσκετ να μην έχει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ναι, τον ναι. ΠΑΟΚ και τον Άρη. Έτσι που είναι και οι δύο, ειδικά αυτά τα τελευταία χρόνια. Σε τρομερή κατάσταση. Λοιπόν, διαφήμιση για τον μπάσκετ. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο που βγάλανε για το ποδόσφαιρο, ναι, δεν μπορούν δύο ιστορικές ομάδες για σήμαντες αφορμές να πέφτουν στην Ελλάδα. Σήμαντες, πραγματικά σήμαντες αφορμές. Επειδή δεν ήταν καλή μια χρονιά, σήμαντο είναι και τι ΑΡΕΡ. Ναι. Έτσι, να μην είμαστε καλή ενώ πέρυσι πετούσαν και δύο. Φωτιές βγάζανε. Χαρταετό πετούσαν. Εντελώς όμως. Ναι, ναι. Δηλαδή πέρυσι, ρε παιδάκι μου, φτάναμε και του θυμάμαι. Ποιο παιχνίδι ήταν που κατά μέσο όρο είχαμε εκεί την ώρα. Ποιο ήταν ο αγωνιστής, θυμάμαι. Α, με τον Δράκο. Που καταφέραμε και βάζαμε 56 πόντους ένα παιχνίδι. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη, Παναγιώτη φωνάζανε κάποιοι. Ναι, 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 ναι. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Τώρα, με το υλικό που είχε, έτσι να σε πω. Καλά, ναι. Τώρα, ό,τι δώσει το μάγειρα, φαγητό θα φτιάξει, ρε φίλε. Τώρα, εντάξει, πώς το κάνεις. Και αυτό παίζει το ρόλο. Όσο και να λέμε τώρα τέτοιο. Μπορεί να εφησίσει ο προπονητής, να εφησίσει άμυνα ταλέντο, δεν μπορεί να εφησίσει κανένας προπονητής. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ χωρίς να δηλώνω μπασκετικός, δεν είμαι ποτέ μπασκετικός. Εντάξει. Υπάρχουν άτομα όπως ας πούμε ο Νίκος ή ο Αντώνης ο Γκάντζιος που μπορούν να αναφερθούν πιο εξειδικευμένα στο σημερινό ζήτημα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ας πούμε ο Νίκος αυτό που θα πω για τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης είναι μια περίπτωση προπονητή, αυτό που λένε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, που τον έχει αφήσει λίγο πίσω στο άθλημα, η εξέλιξή του. Ναι, καθόλου πιθανό. Δεν ξέρω τώρα όμως κόβει τις προσδοκίες. Έμεινε λίγο στάσιμος. Σαϊτάμα έμεινε. Ναι, γιατί πέτυχε πράγματα, ας πούμε, και με τον Μαρούσι και με την Εθνική κτλ. Είχε πετύχει πράγματα. Έχει Σαϊτάμα έμεινε. Έμεινε στο Σαϊτάμα. Έμεινε και στον τελικό με την. Δεν βλέπω τον Νίκο να τοποθετείτε. Έχω άδικο. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι νομίζουν ότι είναι και πάνω από τον μπάσκετ. Άλλο σαν όνομα και άλλο σαν προπονητή. Σαν ικανότητες. Ναι. Έχει διαφορά. Όμως κανένας δεν είναι πάνω από τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ είναι πάνω από όλους και όπως είπες και εσύ, κάποιος σας αφήνει πίσω. Ναι. Έτσι όπως εξελίσσεται. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως αφήνει και το ποδόσφαιρο, δηλαδή κάποια στιγμή. 100%. Ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ο Ντούσκο. Έτσι, κακά τα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή από το 4-5, εκεί γύρω στο 4-5-6, κάπου εκεί, είδες ότι το άφησε πίσω το ποδόσφαιρο. Έγινε πολύ γρήγορο για τα αντανακλαστικά του. Γενικά δεν εκεί που έκανε αλλαγές το 75, τι έκανε στο 93. Με τον Άρη, αν εξαιρέσεις το χαμένο τελικό, παρουσίασε κάτι πολύ καλό βέβαια. Ναι, εκεί τελείωσε. Ο Ολυμπιακός ένα μήνα ήταν εκτός, δεν έκανε προπονήσεις, ρε φίλε, κύρισε το τελικό και το κέρδισε. Εκεί είναι και θέμα mentality. Ρε φίλε, ένα μάζε πρέπει. Με το Σεγούρα. Ένα μάζε πρέπει να πάρει. Σεγούρα σου πήγε εκεί πελώνει. Ρε Μπάγεβιτς. Έξαν και άλλα πράγματα ρόλους στο τελικό. Σε εκείνο τελικό, φίλε, το είχαμε πάρει πριν μπούμε στο γήπεδο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ακριβώς. Και το κάνουμε πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ συχνά. Και σαν οπαδί και σαν μιλάμε πριν. Μιλάμε πολλές φορές πριν γίνει κάτι. Πριν. Και το πληρώνουμε μετά. Μικρό και καλάθι. Μετά αρχίζουμε πουλημένα αυτά, εκείνα και έτσι και αλλιώς. Γιατί δεν μπορούμε να το χωνέψουμε το τέτοιο. Ότι αυτό που φαινόταν ότι μπορεί να είναι μια εύκολη νίκη έγινε μια δύσκολη ήττα, μια χώνευτη ήττα. Και λέμε βάζουμε μπροστά τη λέξη πουλημένη και τελείωσε εκεί. Το καθαρίσαμε κιόλας. Εντάξει, για χαρά. Και μιλάει για την ομάδα σου. Δεν λες πουλημένη την ομάδα σου. Ναι. Ό,τι και να πει τώρα που για πέρα είναι. Δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει το πράγμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος, τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει. Θες να συνεχίσεις κι άλλο, δεν έχουμε πρόβλημα, μίλα, δεν είναι θέμα. Μη σε κρατάμε από τη δουλειά, όχι τίποτα. Εκπομπή, εγώ θα κάνω, εσύ πληρώνεστε, εγώ κάθομαι στην πιάτσα. Τι ωραία την πιάτσα, φίλε. Σε ποια πιάτσα είσαι? Βαλσαμί, στην Νεάπολη, φίλε. Ποια Νεάπολη, Και είμαι τώρα, έχω ήδη μία ώρα και είμαι ακόμα πέμπτος. Φεύγει ένα αυτοκίνητο το μισάωρο. Έχει ανοίξει έστω και ως take away εκείνο το πολύ ωραίο σουβλάκι που παίζει εκεί που είσαι ή όχι ακόμα?
Βλέπεις, έχεις επαφή. Έχω επαφή. Τον βλέπω ανοιχτό, αλλά δεν ξέρω αν έχει μέσα τίποτα. Ωραίο σουβλάκι εκείνος. Δεν έχω φάει ποτέ από αυτό. Πολύ ωραίο σουβλάκι έχει. Πολύ ωραίο. Για τον Μπέκαλες, ε. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Φίλε, πολύ ωραίο. Φέρνει μια φορά ένα φάμε. Φίλε, το φέρω από το πικί μέχρι εκεί πέρα παγώσει, ρε φίλε. Το φάμε το φάσει και το φάσει. Για πέρα, ρε φίλε. Ένα μπράβο. Τώρα με βάλε να τρέχω μέχρι εκεί. Ό,τι κρέα και να παίρνει το φάσει παγωμένο, ρε φίλε, γεια σα. Δεν είναι πολύ μακριά, Ραντόνι τώρα. Εντάξει, κάνε εκεί πέρα τη λήξη με αλουμινόχρωτο, το κρατήσει εδώ και φέρτο. Το δρόμο τον ξέρει τι θέλει. Αν είχα μηχανάκι, πολύ ευχαρίστω. Εντάξει, Ραντόνι, δεν έχει πολύ κόσμο στου δρόμου. Δηλαδή, μην το. Να χάσει τη σειρά, ρε φίλε, είναι τέτοιο άνθρωπο. Όχι, ρε, ποια σειρά. Θα σου πληρώσω και την κούρσα. Για πε μου, ρε. Πού είναι το ταξί, για πε μου, ρε. Τι λέω τόσο φού. Να φορά για το ταξί. Με λέει ο άλλο, άμα μπει μέσα θα πληρώσει το πάρκινγκ. Πρώτον, το πάρκινγκ εδώ είναι κλειστό. Δεύτερον, το παρκάρισμα, ειδικά στο τετράγωνο του ραδιοφώνου, είναι πανεύκολο αυτές τις μέρες. Όπα, σόπα, δεν το ήξερα. Ναι. Να, εγώ έχω να κατέβω ένα μήνα στην πόλη, δεν ξέρω από αυτά. Υπάρχει απλά απίστευτη, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ άνετοι. Όπα. Αλλά σε λέω την τελευταία. Όπα, πήραμε κλείσει. Όπα, τι έγινε, κύριε. Γεια σα. Γεια σα, να είστε καλά. Γεια σα. Βλέπετε εδώ πέρα όλοι οι επαγγελματίε, έτσι, ότι η εκπομπή δίνει δουλειά. Πήρε ο Αντώνης τηλέφωνο, πάνω στο δεκάλεπτο του βγήκε κούρσα. Είμαι ρε φίλε τώρα. Και τι λέγαμε. Οπα, αυτό το πράγμα δεν το κόψω ποτέ. Αδειμονούν για το άνοιγμα, ζητούν στήριξη επιχειρηματίες. Οκ. Λιστών, στην Κέρκυρα. Ναι. Τι ωραία. Κέρκυρα. Τι ωραία. Μάλιστα. 2-3-10-2-7 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπω η ΠΑΕ άρεσε, έχει βάλει και φωτογραφίες. Ναι, έλα ρε φίλε. Από τις εξετάσεις για τον κορονοϊό, κορονοβιρούστη. Πώς είναι η εξέταση του κορονοϊού. Τώρα εδώ πέρα κάτι με το χέρι τους κάνουν. Α, ναι. Έτσι τσιμπάνε και παίρνουν λίγο αιμά. Μιλήσω με τον γιατρό. Δόκτωρ Χάρης. Φίλος και συνάδελφος και εδώ στο, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Τα σάρα. Το περασμένο Σάββατο, ναι. Ανάμεσα σε Χαριλάου και Πηλαία, ναι. Πρωί βόλτα με το σκύλο. Τι να σε πω τώρα, πρέπει να είχε εκείνη την ώρα στο δρόμο, τώρα η ώρα ήταν 8.30-9 παρά, ε. Ούτε ναι. Αυτοκίνητα δεν περνούσανε. Και πώς ανεβαίνω εγώ προς τα πάνω εκεί, πηγαίνω προς το τηλεόραμα. Βλέπω μια κάμερα, κοιτάω μια. Γιώργος Μήνος. Σε ένα κομμωτήριο. Είχε πάει να κάνει ρεπορτάζ για το κομμωτήριο που θα ανοίξει. Ναι. Ωραία. Ωραία πράγματα. Αυτό είναι που μας έλεγε πριν ο Χριστός έξω. Κίνημα άδειες καρέκλες. Αγωνία κατά σημαντικό. Και στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει. Okay. Τρομερά πράγματα. Όχι, έχουν σοβαρό πρόβλημα πάντως. Έχουν. Οι άνθρωποι της εστίασης τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί και εγώ από τη Δευτέρα λίγο έτσι που κυκλοφορήσαμε λίγο και στο κέντρο για αυτά και μιλήσαμε με κανένα δυο και με όσους ξέρουμε τέλος πάντων, πολλοί από αυτούς λένε ότι στο τέλος της ημέρας πιο πολύ τους συμφέρει να πάνε μέχρι τα Χριστούγεννα με κάποια στήριξη από το κράτος και με κάποια επιδόματα για τους εργαζόμενους παρά να ανοίξουν με αυτή τη διαδικασία. Να σου πω όμως κάτι, ποιους θα πρωτοστηρίξει το κράτος αυτή τη στιγμή. Διάβαζα. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το κράτος έχει λεφτά για να στηρίξει. Λεφτά για να στηρίξει ακόμα. Γιατί διάβαζα, α πούμε. Ωραία, πετάχθηκε το ένα το 800, αλλά μετά βλέπω ότι. Α, δεν έχουν πάρει έναν κονόμα. Εμεί φυγόμαστε. Είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε και τίποτα άλλο. Α πούμε σε γνωστή έτσι, ιστοσελίδα, στο Έθνος. Διάβαζα ένα θέμα για γνωστή αεροπορική εταιρεία. Πάει για κρατικοποίηση. Όχι, δεν πάει για κρατικοποίηση. Ελπίζει και προσδοκά σε στήριξη από το κράτος. Ναι, κοίταξε τώρα εκεί είναι. Ιδιαίτερη περίπτωση η συγκεκριμένη εταιρεία που λες. Ναι. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί. Σκέψτε, θα είχε κάνει και ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα με καινούρια αεροπλάνα, την οποία χιλιοδιαφήμισε και όλα αυτά. Οι αεροπορικές είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Γιατί υπάρχει αυτή η διάθεση και σε διάφορες άλλες χώρες, τέλος πάντων, να στηριχθούν παραπάνω. Στη Γαλλία, πριν πάμε στο φίλο, διάβαζα ότι η κυβέρνηση στήριξε με 7 δισεκατομμύρια ευρώ την Air ναι, France. Ναι. Είναι άλλη κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει η δικιά μας κυβέρνηση με γνωστή αεροπορική εταιρεία. Άνω τελεία, πάμε στον φίλο, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Νίκο, ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Έλα ρε Κλωμεν, τι έγινε, έχουν τα καινούργιο. Όχι καινούργιο, γιατί τώρα άκουσα που είπες σε ποιους να πρωτοδώσει το κράτος. Ναι. Το κράτος τα δίνει στους βουλευτές. Αυτοί παίρνουν τα λεφτά. Δηλαδή, ο κύριος Μπουμπούκου, θα σωθεί, ο κύριος Σταϊκούρας. Ωραία, εγώ μαζί σου για τους μισούς των βουλευτών, ανέκαθεν τους θεωρούσα υψηλούς. Αλλά θα σου πω το άλλο. Αν κόψει λεφτά από εκεί, νομίζω ότι σώζει την κατάσταση, ποιος θα πρωτοπάρει πάλι. Μα καταρχήν, βλέπω εγώ τώρα μπαίνω στο Google μέσα και βλέπω ότι 100.000 περίπου από αυτούς που κάναν αίτηση για τα 800 ευρώ δεν τα πήρανε. Τους απορρίψανε.
στους μακροχρόνιους άνεργους έδωσε στους που είναι ένα χρόνο μακροχρόνιο άνεργοι. Δηλαδή ψίχουλα έχει δώσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει δώσει ψίχουλα. Ναι. Τίποτα δεν έχει δώσει ουσιαστικά. Και ο κύριος Άδωνης... Θα μπορούσε βέβαια να μην έχει δώσει και τίποτα. Θα πει κάποιος άλλος. Ναι, θα μπορούσε να μην έχει δώσει τίποτα, αλλά όταν σου λέει κάτσε μέσα στο σπίτι και βγαίνει ο γιατρός και λέει μια οι μάσκες επιτρέπονται, μια απαγορεύονται. Ναι. Βγαίνει και ο άλλος εκεί πέρα, ο Ταρνανάς, πως λέγεται, Χαρδαλιάς, λέει τα δικά του. Ταρνανάς. Και ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή είπα, άντε καλά, κάτσε με στο σπίτι. Ναι. Κάτσε με στο σπίτι. Ναι. Αλλά πρώτο, άμα κάτσε με στο σπίτι και κοιτάς το ταβάνι θα σε πλακώσει. Και δεύτερον, από το να κάτσε με στο σπίτι, θα έρθει το μεσημέρι, θα φας από τον ντουβάρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δίκιο έχουν αυτοί με τα μπαράκια. Ναι. Έχουν δίκιο αυτοί με τα μπαράκια, με τις καφετέριες. Έχουν δίκιο. 1 Ιουνίου λέει θα ανοίξει. Και εντωμεταξύ έχουν πόσα χρέη να δώσουν. Δεν ξέρω τι. Το προσωπικό, καταρχήν, όταν θα ανοίξουν, θα είναι το ίδιο προσωπικό. Πολύ δύσκολα. Θα το μειώσουνε. Η λογική λέει, κάπου το διάβαζα κιόλας, δεν ξέρω αν θα το εφαρμόσουν, ότι για το συγκεκριμένο κλάδο θα υπάρξουν, ας πούμε, με ελαφρύνση μειώσεις όσον αφορά τα χρήματα που δίνουν για ασφάλιση, εφορία κτλ. Φορολογικά θα είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα για αυτούς. Στις 1 Ιουνίου θα ανοίξουν και τα μπουζούκια. Α, δεν ξέρω, φίλε. Όχι, δεν νομίζω. Εκεί μέσα στα μπουζούκια. Το θεωρώ δύσκολο. Θα φοράμε μάσκα. Είναι κλειστός χώρος, λογικά. Όχι, δεν νομίζω να ανοίξουν τότε. Άσε που τώρα ανοίγουν τα καλοκαιρινά. Ναι, τα καλοκαιρινά, ας πούμε, είναι καλά. Το παρασκήνιο δεν είναι καλοκαιρινό. Ας το παρασκήνιο ρε τώρα, οκ, εντάξει, τώρα μιλάμε για τα μεγάλα. Εκεί πέρα, κοντά σε μένα, με περιοχή αεροδρομίου και τα λοιπά, εκεί πέρα είναι ανοιχτά. Όχι αεροδρομίου, Νίκο, μόνο ο Βέρτης πάει και τραγουδάει στην περιοχή αεροδρομίου, δεν έχει άλλα πλέον. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Ο Βέρτης πηγαίνει. Δεν ξέρω τι. Ο Βέρτης κανένα σπίτι έχει εκεί πέρα και πηγαίνει συνέχεια εκεί πέρα. Δεν ξέρω, τον αρέσει το πολύ. Είναι δικό του είναι. Οι μουσες. Έχουμε κάνει διαφήμιση όλο τον κόσμο. Μπράβο, οι μουσες. Ναι. Οι μουσες είναι κλειστό, αλλά πέρα στο αεροδρόμιο είναι το θερινό, έτσι. Ναι, θερινό. Ανοίγει. Ναι. Δεκάμπριο, όταν βγαίνει το μεγάλο όνομα, ανοίγει. Ναι, ανοίγει. Αυτοί δεν θα έχουν πρόβλημα λογικά. Αλλά τώρα μιλάμε για τα μπαράκια που είναι κλειστά αυτή τη στιγμή και είναι μαραζωμένα όλα. Άρα το κράτος έχει χρήματα, το κράτος, αλλά ο κύριος Σταϊκούρας πρέπει να πάρει μισθό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι δεν είναι. Δεν σου λέω, μαζί σου κομμάτι των μισθών των βουλευτών, αλλά δεν σώζεται πάλι η κατάσταση μόνο να κόψει λεφτά τους βουλευτές. Είμα να τα κόψουν κάποια στιγμή. Εδώ είπαν την Κανέλη να δώσει χρήματα και η Κανέλη λέει, γιατί να δώσω λέει χρήματα, η Κανέλη, η Γιάννα, η Κανέλη. Πεινάει αυτή. Όαση στην πολιτική ζωή, όαση, είναι ο κύριος Κασιδιάρης. Τι λες ρε κλεωμένη τώρα, σε παρακαλώ, με κάνεις να σε κλείσω τώρα. Τον άκουσα να μιλάει μια φορά. Μη συνεχίζει για τον Κασιδιάρη γιατί θα σε κλείσω, να ξέρεις. Σε σέβομαι σαν ακροατής μας πιστός, ναι, αλλά μην μου αναφέρεις αυτόν και το κόμμα το οποίο υποστηρίζει. Σε δικιά μου εκπομπή αυτή και του Νίκου θέση δεν έχουνε. Άρα προτιμάς να μιλήσω για τον Σάκη Ρουβά. Μίλα για τον Σάκη, βεβαίως. Σάκη λατρεύουμε, αγαπάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Για αυτούς δεν θα μιλάτε. Όχι μόνο εσύ, γενικά. Δεν έχουν θέση αυτοί εδώ πέρα. Ναι, προχτές τον είχα ακούσει και σαν να μου άρεσε αυτά που μου είπε. Άστο, μην τον αναφέρεις. Ο Σάκης έκανε τέτοιο πατατάκια του Πετρετζίκη έφτιαχνε. Καλά, εγώ το μεταξύ. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορείς να φτιάξεις πατατάκια δικά σου. Ναι, και χτες και τελειώνοντας να πω ότι είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί χτες έφυγε η αγαπημένη μου παίχτρια από το MasterChef, η Κατερίνα. Και νομίζω ότι αδικήθηκε κατάφορα. Από τις χειρότερες που ήταν εκεί μέσα. Σε σχέση με τις δυο άλλες της Ασουλόπουτης, αυτή ήταν η καλύτερη. Το πρόβλημα του φετινού MasterChef, γιατί θα πάμε και σε αυτό τώρα, εντάξει, αφού το θίγεις σαν ζήτημα, εντάξει, που το ψιλοπαρακολουθώ, είναι οι γυναίκες. Α, ναι, ναι, έχει μεγάλη κόντρα. Για μένα. Ναι. Αυτό. Είναι οι γυναίκες. Οι άντρες, εντάξει, είναι και αυτοί λίγο στον κόσμο και τα λοιπά. Λίγο Σταυρής εκεί πέρα του Πατριωτάκη μου, γι' αυτό είναι λίγο την άλλη. Α, ο Σταυρής. Είναι πολύ καλός ο Σταυρής. Ο Μπέλος πολύ καλός. Ο Μπέλος. Καταπληκτικός και γρήγορα τα κάνει και από όλα. Και βέβαια ο κορυφαίος όλων. Ποιος. Ο κορυφαίος και το νέο πρότυπο βέβαια από εδώ και πέρα που θα έχω και απορώ πώς δεν με το είχατε πει τόσο καιρό. Ποιος. Ο κύριος Κοντιζάς.
Κύριο Κοντιζά. Εντάξει, γνωστό είναι ο κύριο Κοντιζά. Για πρόσεξε τον πώ είναι τον κύριο Κοντιζά, εμφανισιακά. Κοντιζά είναι ο αυστηρό καθηγητή που όλοι είχαμε, ρε παιδί μου, στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο, στο τέτοιο. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Εντάξει. Αδύνατος, στεγνός, ναι. Με αγορίστικο πρόσωπο, με λεπτά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να το κρίνω. Ξεχωρίζει. Δεν είμαι αρμόδιο. Ξεχωρίζει ο Κοντιζά, ξεχωρίζει. Να σε καλά, λοιπόν, Κλεωμένη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Και Σάκη και Κασιδιάρη, πώς γίνεται, ρε φίλε, πώς θα με εξηγήσεις. Αυτοί δεν έχουν. Παράτε ο Σάκης έχει θέση εδώ πέρα, ο άλλος δεν έχει θέση εδώ. Θα με καναπίσουμε τώρα σε αρέσει, δηλαδή. Και ο ένας και ο άλλος. Μπερδεύομαι λίγο. Όλα αυτά είναι εικόνε γούστα. Ανοίξτε τα καφενεία να μπορεί. Τα είπα και χθες. Ανοίξτε τα. Ανοίξτε τα. Ανοίξτε τα. Αν τα καφενεία να πάει ο άλλος να πει ό,τι θέλει. Ο άλλος μαζί χθες μας έλεγε για δεκαετία του 70. Να εκτονωθεί λίγο ο κόσμος. Και τον Ηλία και τον Σάκη. Κάτσε ρε φίλε. Το υγειονομικό πρωτόκολλο για τα σχολεία. Άστα πας στα καφενεία να τα πει. Πολλοί γονείς φοβούνται για τα παιδιά. Να τα στείλουν. Πολύ. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Το καταλαβαίνω. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί δεν ξέρω τι πρωτόκολλα μπορεί να τηρηθούν σε σχολεία και ειδικά σε παιδιά που. Εντάξει. Εγώ θα πω για τα μεγάλα τα παιδιά ότι βγάλει τώρα σε άκρη. Τα παιδιά που είναι σπίτια, σα πει έω δύο μήνε και. Δεν ξέρω. Και με το διάβασμα που μιλούσε. Γιατί δεν ανοίξουν τώρα τα σχολεία, είναι η αλήθεια. Άντε, γιατί τρίτη ηλικία να το καταλάβω. Όχι. Ναι, δεν το είπα για πανελλήνιες. Πολύ κακό. Για να δω πού τον πήρες. Δράμα, άστο. Για να δω. Ναι, εντάξει. Πιο πάνω, αλλά είναι μακριά από σένα, είναι το άλλο. Δεν ήρθα από πάνω και με το 4, με το 4, αλλά δεν. Εκείνος είναι καλός. Εκείνος είναι καλός, Και ένας που έχω κοντά σου, παιδί, είναι πολύ τίμιος. Δεν ξέρω αν έχουν όλοι καλό. Νομίζω ότι στις αλυσίδες δεν παίζει ακριβώς το ίδιο. Έχει να κάνει ανάλογα και το franchise της αλυσίδας. Συνήθως. Αλλά αυτή εδώ ήταν σήμερα, ήταν πολύ κακή επιλογή. Αλλά δεν είχα και άλλες επιλογές. Λόγω της αηδίας που περνάμε, ωραία, δεν μπορούσα να πάω στα φιλαράκια μου κάτω να πάρω το καφέ μου. Εκεί στα λαδάδικα, βγαίνοντας. Κατάλαβες. Είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 από ό,τι είδα. Κάνουν take away. Δεν γίνεται. 9 με 3. Δεν προλαβαίνεις. Τι καραγιόζι λίγη είναι αυτά. Ήπια πάλι ένα καφέ το πρωί, να ξέρεις. Στο Ρετζίκι. Πάλι! Ήρθε, μας είπε ο παλίκαρος εκεί πέρα ότι παιδιά ξέρω εγώ, εντάξει, πηγαίνει απ' έξω. Α, πήγες πάνω στο χωριό. Πήγα για να κάνω διάφορες δουλειές. Τι λέει η κατάσταση. Τι να λέει. Στο Ρετζίκι, πάνω. Τι να λέει, ρε φίλε. Άνοιξε ο άνθρωπος το μαγαζί σήμερα για να δίνει καφέ. Ναι. Έστελνε καφέ, πήγαμε εμείς εκεί πέρα. Έχει και μια φάση επειδή μας ήξερε και αυτά. Τον έναν δηλαδή του λέει, εσείς λέει, όχι τίποτα. Απλά, άμα είναι να έρθει κανένας, καθίστε απ' έξω και τώρα σκέψου. Δηλαδή, σκέψου τώρα. Έκανε το καφέ έξω αυτός, ναι, στο stand που είχε στήσει. Είχε ένα stand για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου. Και εμείς ήμασταν από εκεί που είχε τα περβάζια. Ωραία. Καθόμασταν πάνω στα περβάζια από την έξω το βράδυ. Ώστε αν έρθει κάποιο και του πει κάτι, να πει, α, δεν κάθομαι τώρα. Για κάθομαι απ' έξω, τι να κάνω. Κατάλαβε. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Έλεος. Που δεν φταίει ο άνθρωπος έτσι. Καλά κάνει. Όχι, όχι. Για το σκηνικό το λέω. Στο χθες που πήγατε για ποτό, ας πούμε. Ναι. Take away ποτό. Έξω καθόμασταν. Μπήκατε μέσα στο μαγαζί μου για να το πάρετε. Όχι, ρε. Όχι. Δεν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί πουθενά. Α, κατευθείαν έξω εκεί πέρα. Όλοι έχουν, όσοι έχουν ανοίξει, ναι, έχουν ένα σκηνικό σαν ένα τύπου στάντρε, παιδί μου, χωρίς να μπεις μέσα στο μπαρ. Που πας απ' έξω και το λες φέρνει αυτό. Κατάλαβες, ναι, άνοπο. Έχω στο φέρνει αυτός. Αυτό. Αυτό. Σε όσα δηλαδή έχω περάσει αυτές τις μέρες, έτσι είναι η δουλειά. Δεν μπαίνεις μέσα δηλαδή για να παραγγείλεις. Μάλιστα. Απλά σου λέω, δηλαδή, σου λέει ο άνθρωπος, ξέρεις, μην κάτσε εδώ πέρα, κάτσε λίγο πιο έξω. Ώστε αν γίνει το οτιδήποτε και εμφανιστεί κανένα, να σου πω ότι δεν κάθεται. Έλα, μα στο Ρετζίκι τώρα ποιο δεν εμφανιστεί. Του είχε πάει το πρωί εφέτ, μου είπε. Όχι. Μα έλεγε, ναι. Κατάλαβε. Έχει γίνει ένα σκηνικό στην Αγία Παρασκευή, κάτω στην Αθήνα. Δηλαδή, αυτό είναι που σου λέμε το φόβο το οποίο μου γυρνάει το μάτι. Και το βλέπω τώρα πριν, όσο μιλούσαμε πριν, νομίζω με τον Αντώνη. Ναι. Το έπαιζε. Στην ΕΡΤ. Με υγειονομική βόμβα, υπαίθριο πάρτι και τέτοια. Παπαριά καμαρωτή. Έτσι. Από ό,τι διάβαζα, όχι σε αυτούς μάλλον που παίρνουν κάτι από τα χρήματα που μοιράζονται, τέλος πάντων. Ναι. Στη συγκεκριμένη πλατεία, έτσι κι αλλιώς και στο διάστημα της καραντίνας, τέλος πάντων, μαζεύονται πιτσιρίκια γιατί δεν έχουν που να πάνε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και χθες ήταν περίπου 200 άτομα τα οποία διαβάζουμε και τίτλους και. Τι ερωτούσαν τις αποστάσεις. Όχι μουσικές, όχι πίναν μπύρες. Βγήκε ο Δήμαρχος, λέγει, κάνουν διακίνηση ναρκωτικών και κάτι τέτοια. Ωραία. Και χθες, φίλε, εκεί που ήταν συνήθως κυρίως πιτσιρίκια, εμφανίστηκε ομάδα Δέλτα. Έχεις ζήσει ομάδα Δέλτα. Όχι ΜΑΤ, ομάδα Δέλτα. Όχι, τι είναι αυτή. Πώς είναι τα ΜΑΤ? Ναι. Επιδείο. Και στείλανε αυτό. Ναι. Οι οποίοι πετούσαν τα κρυγόνα.
Ωραία. Άρα, αυτό τα για είναι, να του σπάσουν. Ωραία. Δηλαδή, ρε παιδιά, αποφασίστηκε να γράψει κάτι πολύ ωραίο ο Νίκος Παπαδογιάννης στο Twitter. Τη Δευτέρα σου λένε βγες έξω να πανηγυρίσεις. Ωραία. Που έχεις την ελευθερία σου. Και την Τρίτη έρχονται και συγκαταστέλλονται την ελευθερία σου. Δηλαδή, αποφασίστε. Πανηγυρίστε με μέτρο. Ναι. Όχι, λέει, ήταν η μουσική και είχαν πάρτι και πήραν μπύρες. Σόπαρε, φίλε. Δηλαδή, είχε πιτσιρίκια στις πλατείες και ήταν μαζεμένα στα παγκάκια και πήραν μπύρες. Απίστευτο. Θα πανηγυρίζετε με βάση πόμπα. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καλά, καλά. Έξαλλος είσαι. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. Ο φόβος και το δάχτυλο με γυρνάει τον εγκέφαλο. Δεν μπορώ. Απόψε θα πάμε για ποτάκι. Όχι, σήμερα δεν. Όχι. Όλοι μέσα στο δρόμο είμαστε σήμερα με διάφορες δουλειές. Μάλιστα. Και για αύριο είπαμε. Απλά τώρα να αφήσει τοξικότητες, κατάλαβες. Μπορεί τώρα αύριο να τριγυρνάνε τίποτα, να κάτσουμε κανένα, να έρθει κανένα. Και όχι τίποτα. Είναι και λίγο τα νεύρα των περισσότερων, είναι λίγο γυρισμένα. Δηλαδή να κάνει και να πει κανένα, δεν φύγει από εδώ, εμεί σου και να γίνει και μια φασάρια. Θα έρθει καταλφό με τα φρουτάκια αύριο. Χθες ήταν. Αύριο θα έρθει. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Γράφει. Άλλη παρέα αύριο. Για φρουτάκια. Ναι. Να τον πάρω τηλέφωνο, δηλαδή να το πω τι τραβά φυλάκι μου. Γράφουμε λίγα φρουτάκια. 300 λέξει. Να, λουκέτα στην πλατεία. Δε εδώ. Θα μας δαγκώσει ο ιός, ρε φίλε, κατάλαβες. Εντάξει, αυτές τις φωτογραφίες ας πούμε, που βλέπουμε το Open αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Α, τώρα δεν γίνει τίτλος, παιδί μου, για το δελτίο. Εντάξει. Λιμπεράκι έγκυος είναι. Ναι. Ναι, ναι. Με το καλό. Θα γίνει μανούλα. Με ένα πόνο. Προβλέψει σοκ. Και ποιο θα βάλω στο δελτίο το Open όταν γεννήσει. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Τον Γκόλκα. Άντα πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, έχει τώρα live κουμπί, ρε φίλε, στο SDNA με Βασιλακό. Ωραία, και εμείς κάνουμε κουμπί και δεν μπορούμε να δούμε τι λέει, ρε φίλε. Τι να πει. Εμείς έχουμε νέες ιδέες, είμαστε νέα παιδιά. Να σου πω κάτι. Από το Λιόλιο και το Φασούλα έχει σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πει ο Βασιλακόπουλος. Ποιον προτιμάς από τους τρεις. Δεν ξέρω. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι ο Βασιλακόπουλος μπορεί να ξανακατεύει, φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχει ψηφοδέλτιο δικό του. Να μην έχει, φτάνει, άντε, κούρασε. Λόγω τη. Κούρασε! Τη απόφαση να μην μπορεί να μπει πάνω από 70 ετών. Γιατί σε χάρεσε ένα Βασιλακόπουλο, ρε. Δεν μ' άρεσε. Τι δεν σ' αρέσει, ρε Νίκο. Θέλω κάτι καινούριο. Φάει λιόλιο. Μια χαρά. Θέλω κάτι καινούριο. Κάτσε να βγει ο Φασούλα. Μπα, δεν νομίζω. Όχι, δύσκολο, ε. Κανένα άλλο δεν μπορεί να παίξει υποψήφιο. Τι. Κανένα άλλο. Οι άλλοι θέλουν λεφτά. Του Γουρού λέγανε που ήταν. Παλιά εκεί επί Πασόκ τότε το 4 υπουργό αθλητισμού και τέτοια είχε νομάρχη κάτι στην Αθήνα που ήταν παλιά. Ναι. Έλα, σίγουρα τον έχει δει. Ναι, ναι. Έχει καταλάβει ποιον λε. Πήγε η ομάδα Δέλτα Ρεφίλ και έγινε να πιτσίρει. Έξω η μπάσα την πλατεία, έξω η μπάσα την πλατεία. Φωνάζει ο κόσμο. Βλέπουμε υπότιτλου από κάτω. Όλοι κυνηγητό. Φίλε, δηλαδή τώρα πράγματα. Πάρτι με εκατοντάδε νεαρού. Πάρτι. Ωραία. Και ήταν πιτσίρι για μαζεμένα. Πάρτι. Εντάξει. Αυτό τώρα του είναι αστείωτα. Ναι. Δεν σε δω, ρε φίλε. Και τα οποία πιτσιρίκια, επειδή σου λέω. Ναι. Ειλικρινά, μπορεί να είχαν και κανένα από αυτά τα κυλινδράκια που να είχε μουσική. Απίστευτο, είχαν και μουσική από δίπλα. Αν είναι δυνατόν. Ο συνάδελφο το βλέπα του. Έκαναν πάρτι για την άρση τη καραντίνα. Παπά! Παπά! Μαζεύτηκαν, εντάξει. Ναι. Μαζεύτηκαν διάφορε παρέε. Και πήραν μπύρε. Ναι. Ναι. Και του έστειλε την ομάδα Δέλτα. Τι να πω, ρε φίλε. Τι κυνηγάτε τα παιδιά, ρε σκοθείτε, φύγετε. Καλά του λένε. Εντάξει. Και ρίξανε και τα γρηγόνα, έτσι κανονικά. Τώρα το υγειονομική βόμβα είναι πολύ. Είναι too much. Ο άλλος με την κουκού, με το τέτοιο είναι. Ωραία, full face. Δεν στο παλικάρα κι αυτό, δυνατός. Τηρεί τα μέτρα, ρε φίλε. Δυνατός. Τηρεί τα μέτρα. Καλά εξηγείται. Ξήρωσε το πεζοδρόμιο και το πετροπόλεμο με τα μάτια. Ωραία. Εσύ τώρα αυτό βλέπεις, τι καταλαβαίνεις. Δηλαδή βλέπεις τώρα την τύπησα εδώ πέρα με την πέτρα στο χέρι. Τι καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή. Ότι επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Τα κολόπεδα. Αυτό με τρελαίνει, φίλε. Αυτό είναι που έχει αρχίσει να με κουράζει πάρα πολύ. Εγώ σε αυτό το κομμάτι μαζί σου. Θα σου κάνω όμως συνήγορο διαβόλου. Και θα σου πω ότι εντάξει, να προσέχουμε λίγο ακόμα. Όταν βλέπετε ότι έχει ήδη αρκετό κόσμο σε ένα μέρος, μην πηγαίνετε εσείς. Πήγαινε αλλού. Θα πει κάποιος. Σου λέω εγώ τώρα. Εσύ πιτσιρίκια είναι. Είδα στην πλατεία και πήραν μπύρες. Ρε μαζί σου. Αυτό ήταν ορισμός υπερβολής τώρα. Αυτό είναι καραγκιουζιλίκι βασικά. Πήγαινε και του πετάει δακρυγόνα. Λες και έχουν φυτέψει καμιά βόμβα στην πλατεία, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά κατά την άλλη. Ένα μαγαζί σε εκείνη την πλατεία, είχα βρεθεί μια φορά. Όταν βλέπει. Είναι πολύ ντόντο, πολύ ωραίο. Σε ένα μέρο θα έχει πολύ κόσμο, μην πηγαίνει. Κοντά είναι. Πήγαινε αλλού. Όπα, Νίκ Χάρτ. Κάτι έλεγε τώρα. Κλείνει, λέει μετά το πάρτι. Μάλιστα. Ναι, αποφάσισε. Να κλείσει την πλατεία. Κατάλαβε. Δεν το χάρτα, λέει. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Θα περάσει όλο αυτό που θα πάει. Θα φύγει, ρε φίλε, σε κάποια φάση. Θα γυρίσει ο τροχό. Θα φύγει. Πού θα πάει. Και φτωχό. Τέλος πάντων. Πάκο 24 ακολουθεί. Βεβαίως. Μετά από το break, στο οποίο θα πάμε μέχρι τώρα. Ο Νίκος Μοσχοβίτης και το επιτελείο του.
Μέχρι τις 9 θα σας κρατήσουν παρέα με όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.